λόγος. Εμπρός, λαέ, σε σύγκομος. Κάτω τα χέρια απ' του λαού το Θεός. Εμπρός, λαέ, σε σύγκομος. Κάτω τα χέρια απ' του λαού το Θεός. Είμαστε εδώ γιατί πληστηριάστηκε το σπίτι μας. Θέλουμε να ακυρωθεί αυτός ο πληστηριασμός και να μπορέσουμε μετά να έρθουμε σε μια νέα συμφωνία με όποιον το έχει. Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε πολλοί. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ πέρα να μας στηρίξει. Είναι απίθμενο το θράσος των επιχειρηματικών ομίλων, των τραπεζικών, των τοκογλύφων. Αυτόν δηλαδή που με τις κυβερνήσεις τους δημιούργησαν την οικονομική κρίση που έχει συνθλίψει το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων, αυτόν που έχουν τσακίσει το εισόδημα με τα επιτόκια, αυτόν που ουσιαστικά έχουν αξιοποιήσει το χρήμα του λαού μας για να ενισχύσουν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που συνθλίβουν τους μικρούς. Αυτοί λοιπόν απλώνουν τα χέρια να πάρουν τώρα και την λαϊκή κατοικία. Και μάλιστα ακόμα και όταν επανέρχεται σε ένα βαθμό η δυνατότητα διακανονισμού και αποπληρωμής του χρέους. Λέμε να μαζέψουν τα χέρια τους από τη λαϊκή κατοικία, θα την υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο και να κάτσουν σε ένα διακανονισμό ο οποίος είναι σύμφωνος με την κατάσταση που βιώνει ο εργάτης, ο επαγγελματίας, ο μισθωτός. Βρισκόμαστε έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να συμπαρασταθούμε και να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε μια ακόμα οικογένεια που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της από τις τράπεζες και για την πρώτη κατοικία της. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανένα μόνο του. Δηλώνουμε ότι θα παρευρεθούμε με κάθε τρόπο δίπλα σε αυτή την οικογένεια και σε κάθε οικογένεια που θα κινδυνεύσει να χάσει το σπίτι της και συνεχίζουμε με αλληλεγγύη, δυνάμωμα των αγώνων και θα είμαστε όπου χρειάζεται. Είμαστε συγκεντρωμένοι σήμερα εδώ διαμαρτυρόμενοι για άλλο ένα επεισόδιο, μια προσπάθεια δηλαδή να εξώσουν μια οικογένεια από την πρώτη της κατοικία. Δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό σε καμία οικογένεια. Οι κάτοικοι, οι φορείς περιοχής θα σταθούμε δίπλα στην οικογένεια, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτό το έγκλημα και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις. Πρέπει αυτό το έσχος να σταματήσει. Ο λαός θα δώσει το στίγμα του για άλλη μια φορά.